Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εκεί έπρεπε να το δει. Αντώνη. Ψήθηκα. Αυτό θα είναι το σήμα κατά τεθέντα. Ψηθήκατε. Πολύ. Θα κατέβει μαζί του. Θα κατέβει μαζί του. Όχι, αλλά θα ήθελα, ξέρεις, θα ήθελα να ήμουν. Κυρία Πρόεδρε. Να ήμουν να είναι αυτός μπροστά και εγώ να είμαι από πίσω, ξέρεις, με το. Σύμβουλος. Σύμβουλος. Σύμβουλος, ξέρεις, και να είμαι περήφανη, όπως ήταν η γυναίκα του Ντράγκο, όπως το λένε στο Ρόκι, του Ρώσου. Με γυαλίνα. Έτσι, και μόλις τελειώνει ο Αντώνης τους λόγους του, ξέρεις, να είμαι με μύτη φούστες στενές, αυτές τις αυστηρές τις γραμματιακές. Και που γυαλάκι. Έτσι, να είναι μπροστά ο Αντώνης να μιλάει και μόλις τελειώνει. Εγώ να είμαι έτσι περίπου. Ξέρεις όμως, Ελεονόρα. Το στο μέλλον, αγέροχη. Κάθε γυναίκα πίσω από τον Αντώνη Γανάκη. Μυστικό σύμβολος δηλαδή. Που θα περπατάει ο Αντώνης μπροστά δύο βήματα και εγώ θα πηγαίνω από πίσω και θα του λέω στα αυτή τις τελευταίες πληροφορίες τι πρέπει να θυμάται για να είναι σωστός ο κυρία του Πρόεδρε. Λόγος. Νομίζω ότι έφυγε μια σύμβουλος. Στο δεξί του χέρι δηλαδή θα είσαι. Και ξέρεις ότι πίσω από έναν πετυχημένο άντρα είναι μία γυναίκα. Καταλαβες. Μία πανέξυπνη ραδιούργα γυναίκα. Πίσω από τον πετυχημένο κανάκι κρύβεται μία επιτυχημένη μελέτη. Μόλις τελειώνει τον λόγο και χαλαρώνει, θα μου ρίχνει ένα βλέμμα για να το κάνω. Και καλά το πεις καλά, Τόνι. Μην πεις αλλά DVD αυτές τις ημέρες. Άστα ρε παιδί μου. Έχει δει το κόσμο της ταινίας. Εξαρτηστεί όμως. Τόνι. Σε ποιο ρόκι είσαι. Ξέρω. Γιατί το έκανε και το έκανε. Γιατί βλέπω και άλλες ταινίες. Το έχει πει η Χιλάρη, ότι πάντα στους λόγους γυρνούσε ο Μπιλ και έκανε αυτή έτσι. Αν πήγε καλά το θέμα. Έτσι. Πάμε Λάκη Λαζόπουλο να δούμε τι